Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου, όπου σήμερα για την 7η αγωνιστική της Master League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Αμόκ και Σοποτό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, την οποία περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με το Σοποτό, έχει την πρώτη κατοχή στο σημερινό ματς. Έχουμε και το πρώτο τρίποδο, το οποίο είναι αστοχό από τον Γκολιά. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες, Γραμματικούς, Γρηγορίου και Λεκούρης ασφανώς και Τατάνης για τους κίτρινους, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ. Ενώ από την άλλη έχουμε Γκόλια, Κουτσουρή, Σοφιανόπουλο, Χαρκιαδάκη και Άγγελο Γιαννόπουλο στους 5 για το Σοποτό. Ρεκόρ 4-1 για την ΑΜΟ, μόλις μια ήττα μέχρι στιγμής στην σεζόν. Ενώ από την άλλη το Σοποτό έχει δώσει 6 μάτς, έχει κερδίσει τα 4, έχει χάσει τα 2, έχουμε και το πρώτο καλάθι τώρα. Διαχείρος Σοφιανόπουλου, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Αυτή η προσπάθεια, το rebound αμυντικό. Τσουρίς. Πάσα στον Χαλκιαδάκη, στην κορυφή τώρα η μπάλα. Τσουρίς αφήνει στο πλάι. Για τρεις το σούτ δεν είναι καλό όμως από τον Σοφιανόπουλο. Επιθετικό rebound και η κατοχή παραμένει στους πράσινους. Γκολιάς πιέστηκε, κράτησε όμως. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Σοφιανόπουλος επιχείρησε ακόμα ένα τρίποντο και πάλι είναι η ίδια η κατάληξη όπως νωρίτερα. Γραμματικός πέρασε και με το δεξί άφησε την μπάλα στο καλάθι, 2-2. Πρώτη πόντη και για την ΑΜΟΚ στο μάτς. Στην ισοπαλία τώρα το σκορ. Αλγιαδάκης άφησε στον Κουτσουρί. Κουτσουρίς οργανώνει για το Σοποτό. Γιαννόπουλος, Άγγελο Γιαννόπουλος θα εκτελέσει και θα βρει στόχο τώρα για το 2-5. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για το Σοποτό. Ορφανός, παραλίγο να χάσουν οι κίτρινοι. Ρωτήσε ο Κελεπούρης, ο οποίος θα εκτελέσει και από μέση απόσταση μπάλα στο σιδερό και στην αγκαλιά του Γκόλια στη συνέχεια, που θα κατεβάσει κιόλας τώρα. Το σκέφτηκε, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Εδώ ο Άγγελο Γιαννόπουλος έτσι το δεύτερο συνεχόμενο δικό του τρίποντο. Ορφανός, βάλισε. Να γυρίσει ο Κελεπούρης, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Στα και 20 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 2-5. Χαλκιαδάκης, Σοφιανόπουλος προσποιείται και πάλι Χαλκιαδάκης. Γκολιάς. Κοινάει την πορεία του στην κορυφή, η μπάλα ανενόχλητος πήρε το τρίποντο εδώ ο Χαλκιαδάκης, δεν μπορείς όμως να βρει το τρίποντο. Το συστάτη, το χειροκρότημα από τον προπονητή του. Φανός και Λεπούρης αφσέξω. Για τρεις το σουτ εύστοχο. Τατάνης θα βρει το τρίποντο για την ΑΜΟΚ τώρα. Και θα φέρει το σκορ στην ισοπαλία, 5-5. Τσουρίς. Γυρίζει μπάλα στην επίθεση του Σοποτό. Με το δεξί χέρι, άστοχος ο Κατσουρίς. Πρέπει να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι κίτρινοι και Λεπούρης πάσα στον Ορφανό. Δεν μπορεί, θέλει να εκτελέσει εκείνος. Σε σετ παιχνίδι τώρα οι γηπεδούχοι. Και Λεπούρης άφησε έξω, ο Τατζάνης. Αυτή τη φορά θα πλησιάσει και με τη βοήθεια του απλό θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Στα 5. Γιαδάκης, Γκολιάς, θα εκτελέσει και αυτός, δεν είναι καλό το σουτ. Φανώς ζήτησε για να κουβαλήσει την μπάλα στην άλλη πλευρά, θα γυρίσει ωραία και με το δεξί θα σκοράρει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Πρώτη πόντι και για τον Ορφανό στο μάτς, 9-5 στην 4 για την ΑΜΟΚ τώρα. Ατσουρίς είδε την κίνηση του Άγγελο Γιαννόπουλου. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ, πολύ ωραία συνεργασία, 9-7.
μέσα από το πλάι. Πραγματικός δεν μπορεί να βρει στόχο. Κατσουρίς κατεβάζει. Είμαστε σιγά σιγά και στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων με το ένα χέρι θα βρει στόχο ο Φιανόπουλος 9-9. Ακόμα με ισοπαλία στο μάτς. Σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, 5 και κάτι που έχουμε αγωνιστεί. Προφανώς, Κατσάνης. Βάλε στα δεξιά στον Γρηγορίου. Αυτός θα εκτελέσει. 11-9. Κολιάς. Και ο Γιαννόπουλος πέρασε στον Χαλκιαδάκη. Θέλει να γυρίσει εκείνος, καλή άμυνα όμως από τον Τσατσάνη. Έκλεψαν εδώ οι κίτρινοι, οι οποίοι έχουν χώρο για να βγάλουν έναν εφνιδιασμό. Ορφανώς έκανε βήματα όμως και έτσι χάραμισε αυτή την ευκαιρία. Χωρίς φάουλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. 0 ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Τρίποντο από την κορυφή, άστοχο όμως από τον Σοφιανόπουλο. Τελεπούρης κρατάει. Πορεία προς τα μέσα, σπάσιμο της μέσης, αλλά αστοχή την τελική του προσπάθεια. Ο Γρηγορίου. Κατσουρίς αφ' έξω. Σοφιανόπουλος δεν διστάζει να το πάρει και γιατί να διστάσει αφού θα το βάλει. Το λάθος 11-12. 25 ακόμα, στην πρώτη περίοδο, προβάδισμα τώρα για το Σοποτό. Τσατσάνης, κοιτάει ο Κελεπούρης, εκεί όμως πήγε μπάλα, ήταν μόνο ο Αγγελογιαννόπουλος. Κατσουρίς τώρα. Σοφιανόπουλος θα το βάλει και αυτό. Όχι, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Τσατσάνης, αστοχή. Ενώ στην συνέχεια υπάρχει και το φαουλ, το οποίο είναι το πρώτο ομαδικό στην πρώτη περίοδο. 2:56 πριν το φινάλε της περίοδου έγινε το πρώτο ομαδικό. Ενώ έχουμε τώρα και την διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out. 11-12 το σκορ στο συνένα στο Σοποτό αυτή τη στιγμή. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα. Τρίποντο από τον Ιωάννου, από τον Γκόλια, με συγχωρείτε. 11-15. Πανός για τα βήματα, κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Καρατζά. Πρώτο ομαδικό και για το Σοποτό τώρα, που οδηγεί τον Ορφανό στην γραμμή των Βολών. Μέσα η πρώτη, 12-15. Βάζει και τη δεύτερη, 13-15. Κατσουρίς. Ο Καρατζάς, Ιωάννη στον Γκόλια. Ωραία, εκείνος θα περάσει. Καρατζά σηκώνεται και σημαδεύει σωστά. 13-17. Ορφανός ανεβάζει ταχύτητα, αφήνει έξω. Τσατσάνης θα το πάρει τελικά το τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο, στο ταμπλό και έξω. Μια ασφαλιάρα στην μπάλα για να καταλήξει εκείνη στο γραμματικό. Γρηγορίου στα αριστερά. Λέει και πάλι τον γραμματικό. Προσποίηση, στέκεται εκείνος, εκτελεί για δύο και ευστοχή. 15-17. 1:45 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κατσουρίς γέρισε το φάουλ. Κατσουρίς την επαναφορά.
ο Γκολιάς, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζει ο Γκολιάς με την μπάλα στα χέρια, αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Καρατζά, όμως εκείνος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Δραματικός. Κόπη και η πάσα, η μπάλα παραμένει όμως σε κίτρινα χέρια. Φανός. Ελεπούρης, εξαιρετική συνεργασία με γραμματικό και το σκορ στο 17-17 τώρα. Ακόμα μία ισοπαλία από τις πολλές στο πρώτο δεκάλεπτο. Γκολιάς, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ορφανός, αφήνει στον γραμματικό, καλάθι και φάουλ. 19-17. Συν 2 πλέον για την ΑΜΟΚ και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον γραμματικό. Με 50 δευτερόλεπτα ακόμα να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα και η βολή για το 20-17 πλέον. Κουτσουρίς. Με τα 8 δευτερόλεπτα. Κουτσουρίς κλείστηκε, άφησε τον Γκολιά. Και πάλι Κουτσουρίς στα 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να εκτελέσει. Θα γίνει φαουλ τελικά στο 1,9. Δεν νομίζω πως θα το ήθελαν αυτό στην ΑΜΟΚ να συμβεί. Ωστόσο έχουν φαουλ να δώσουν οι κίτρινοι, ήταν μόλις το δεύτερο δικό τους. Το τρίτο δικό τους, συγχωρείτε, έχουν ακόμα ένα. Δεν έγινε εδώ το κλέψιμο, η κατοχή παραμένει στο ποτό. Το δεύτερο λεπτά ωστόσο για την εκδήλωση της επίθεσης τους. Έχουν στη διάθεση τους φιλοξενούμενοι. Γκολιάς. 6-5. Θα το πάρει από αρκετά μακριά και το βάζει. 20-20. Όχι απλά πρόλαβε το χρόνο. Έφερε και την ισοπαλία το μάτς. 11 δευτερόλεπτα όλα για την ΑΜΟ. Ορφανός στα 7. Κατσάνης. 4 δευτερόλεπτα και Λεπούρης θα εκτελέσει, αστοχή και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 20-20. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο στο 20-20 το σκορ. Ισοπαλία στην σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στο ΑΜΟΚ και στο ποτό. Τσατσάνης θα εκτελέσει για 3, δεν το βάζει. Βάζει στο Γρηγορίου. Το μαχινό rebound. Γραμματικός. Στέκεται, έχει γίνει φάουλ μακριά από την μπάλα. Επιθετικό. Κατοχή τώρα για τους πράσινους. Χαλκιαδάκης. Το Ποζογλου, ο οποίος έχει περάσει το μάτς για πρώτη φορά σήμερα. Καρατζάς για 2, άστοχος όμως. Δραματικός. Σταματάει γκάζι, τον σταματάει με φάουλ το Ποζογλου. Το Ποζογλου, με συγχωρείτε. Εδώ από τον γραμματικό. Κατοχή είναι για την ΑΜΟΚ παρά την πίεση του Καρατζά. Κρατάει τα επιλογές του και Λεπούρης, ο οποίος ποστάρει, γυρίζει με το δεξί και σκοράρει. 22-20. Γιαννόπουλος.
γέφυρο. Ο Χαλκιαδάκης, Καρατζάς έχει βγει μπροστά από τον αντιπαλό του. Χαλκιαδάκης τον έχασε η άμυνα της ΑΜΟΚ, δεν το πλήρωσε όμως. Ο Φανός κάνει στην άλλη πλευρά, θα κάνει όλα μόνος του, δεν μπορούσε να σκοράρει. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια με Χαλκιαδάκη. Πιέζει ψηλά ο Γράψας. Ο Καρατζάς. Πάσα του δεν πέρασε από τον Ορφανό, εκείνος την πέταξε εκτός. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Για τους οποίους τώρα θα περάσει το μάτς ο Κουτσουρίς ξανά. Παίρνει την θέση του Ιωάννου. Χαλκιαδάκης. 4 δευτερόλεπτα, 3 θα πρέπει να εκτελέσει ο Χαλκιαδάκης. Εκτελεί έγκαιρα, το χάνει όμως. Μια μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον Ορφανό. Γραμματικός με φόρα. Τσολάκος θα σηκωθεί και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 24-20. Κολιάς. Κουτσουρίς, με συγχωρείτε. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Αγγελογιαννόπουλος δεν διστάζει να εκτελέσει. Είναι τώρα ο Ορφανός. Τους και πάλι θέλει να χρησιμοποιήσει την ταχύτητά του. Ωραία κίνηση, αλλά δεν ήρθε το καλάθι για τους γηπεδούχους. Κουτσουρίς. Μπροστά το Γράψας για να τον πιέσει. Πήρε ο Καρατζάς με πλάτη. Θα δεχτεί την τάπα στα ίσα από τον Τσολάκο. Τα δευτερόλεπτα απομένουν για το Σοποτό. Και πάλι θα πρέπει να κάνουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Αγγελογιαννόπουλος θα εκτελέσει. Μπάλα στο σίδερο. Προφανώς και πάλι είναι αυτός που θα κουβαλήσει. Ανάποδο λέει άπτη καλάθι ο πολύ όμορφο τον Κελεπούρη. 26-20 πλέον στο σύν 6. Οι γηπεδούχοι, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι αυτή των 6 πόντων. Χαλκιαδάκης. Θα του φύγει η μπάλα, ο Κουτσουρίς είναι και να σώσει την κατάσταση. Θα πάρει για τα βήματα, θα στοχίσει στην συνέχεια. Ο Ορφανός έχει φύγει στην άλλη πλευρά, πάσα ολόκληρου γηπέδου. Σαν σε προπόνηση εδώ, ο Ορφανός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 28-20. Το σερί συνεχίζεται για την ΑΜΟΚ, 8-0 στο επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Και έτσι αναγκάζεται το Σοποτό τώρα γρήγορα να καλέσει time out. Συνέχεια στη δράση, έπειτα από την διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να ξεκινούν τη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 8-0 και να ξεφεύγουν τώρα στο 28-20. Ο Φινόπουλος έκανε μεταφορά της μπάλας και έτσι η επίθεση εδώ περνάει ανεκμεταλλευτή από το Σοποτό, που παραμένει χωρίς καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Δραματικός προσποιείται, θα δεχτεί την τάπα όμως από τον Αγγελογιαννόπουλο και βρήκε και τελευταίος ο γραμματικός. Κουμπαλά το σώμα εκείνου. Κατέληξε εκτός. Κολιάς θα αναλάβει να κατεβάσει. Αγγελογιαννόπουλος στον Χαλκιαδάκη. Σοφιανόπουλος έχει βάλει πλάτη, τον Γράψα. Προσποιείται, ψάχνει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Θα κερδίσει τελικά το χολ και τις δύο βολές. Πρώτο ομαδικό. Δεύτερο ομαδικό, με συγχωρείτε, για την ΑΜΟΚ. Ένα μέχρι στιγμής για το Σοποτό στην δεύτερη περίοδο. Μέσα η πρώτη βολή. 28-21. Oh.
θα βάλει και την δεύτερη ο Σοφιανόπουλος, 28-22 πλέον. Γράψας. Ο Λάκος ζήτησε και πήρε για να αποστάρει τον Σοφιανόπουλο, ο οποίος τον παίζει τρομερή άμυνα. Δεν μπορούσε όμως ο Χαλκιαδάκης στη συνέχεια να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Κατοχή είναι για τους κυτρινούς. Το Λάκος παίρνει ξανά, αφήνει έξω. Και πάλι μπαλά κουμπάει στον Τσολάκο. Έχουμε αμυντικό φαουλ από τον Σοφιανόπουλο. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Από δύο ομαδικά έχουν οι δύο ομάδες. Στην επαναφορά τώρα η κίτρινη. Ο Τσολάκος δεν εκτέλεσε πρώτο χρόνο, θα κοπεί στην συνέχεια. Ούτε ο Κελεπούρης μπορεί. Δεύτερη ευκαιρία για τον Τσολάκο, θα την αξιοποιήσει. Για το 30-22. Κουτσουρίς. Πολύ δυνατή η πάσα του, δεν είχε ξεκινήσει για την πορεία του. Ο Αγγελογιαννόπουλος, έγινε το λάθος. Ακόμα ένα για το Σοποτό στην δεύτερη περίοδο. Ο Λάκος στο έδαφος. Κερδίζει και το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο για, για το Σοποτό. Το έχει κάνει ο Κουτσουρίς. Και πάλι ο Γράψας στην επαναφορά. Να θα περάσει το μάτι τώρα. Καρατζάς για τους φιλοξενούμενους. Γελογιάννοπουλος εκτός. Παλά πάει στον Ορφανό. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Πέρασε ο Ορφανός και άφησε και την μπάλα στο καλάθι. 32-22. Συν 10 πλέον για πρώτη φορά. Διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Με την ΑΜΟΚ να δείχνει καλύτερο πρόσωπο σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και να κρατάει και τα ηνία. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον Καρατζά, που θα μειώσει 32-24 πλέον και έχει και δικαίωμα για μια βολή. Γραμματικός εκτός, όπως και ο Κελεπούρης, θα πέρασε επίσης εκτός στις θέσεις τους Τσατσάνης και Γρηγοριού. Καρατζάς έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή. Αυτό και 32-25. Φανός. Γρηγορίου προσπαθεί να βρει τον Γράψα, θα κάνει και την κίνηση ο Ορφανός, θα γίνει τελικά το κλέψιμο από το Σοποτό. Κουτσουρίς. Μπάλα στον Γκόλια τώρα. Για να μειώσει κι άλλο ο Γκόλιας, δεν θα τα καταφέρει. Ορφανός. Κατεβάζει την μπάλα για την ΑΜΟΚ, θα σταθεί, θα πάρει και το τρίποντο. Αστοχή όμως την προσπάθειά του. Και αφήνει ο Σοφιανόπουλος στην συνέχεια στον Γκόλια, από εκεί μπάλα στον Χαλκιαδάκη. Σοφιανόπουλος. Έχει γίνει το φάουλ, μετράει και κανονικά το καλάθι. Από τον Σοφιανόπουλο το φάουλ το έχει κάνει ο Γρηγορίου. 32-27 πλησιάζουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Στους 5 πόντους πλέον η διαφορά, εκεί που νωρίτερα η ΑΜΟΚ είχε βρεθεί ακόμα και στους 10. Υπενθυμίζω. 3-34 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Μέσα και η βολή. 32-28 πλέον. 4 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ορφανός. Προσπάθησε στον αέρα να πασάρει. Έγινε ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Τσουρίς. Τα αριστερά. Ο Γκόλιας είναι, με συγχωρείτε. Ο οποίος άφησε έξω. Καρατζάς δεν διστάζει να σηκωθεί. Μπάλα στο σίδερο και έξω.
Πάνος περνάει από τον Γκολιά. Ένα και δεύτερο αντίπαλο, πάει μόνος του. Δεν ξέρουμε αν μετράει το καλάθι. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα οι διαιτητές. Χαμήλα, λένε τελικά οι ρέφεροι. Έτσι παραμένει το 32-28 στον φωτεινό πίνακα. Έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, με τον Ιωάννου να επιστρέφει πέρα την θέση του Γκόλια στο μάτς. Πανός πήρα από την επαναφορά. Τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Ο Λάκος. Ο Φανός εκτελεί. Δεν το βάζει ούτε τώρα. Σοφιανόπουλος αφήνει στον Χαλκιαδάκη. Χαλκιαδάκης οργανώνει. Ζητάει κίνηση από τον Ιωάννου. Την κάνει εκείνος και παίρνει την μπάλα τώρα. Θα εκτελέσει, είναι για δύο το σουτ. Αλλά και άστοχο παράλληλα. Φανός ήρθε μια σκαστή πάσα η οποία δεν έφτασε ποτέ στον Τσατσάνη. Τουρίς. Πιεστική άμυνα από την ΑΜΟΚ, θα γίνει και τελικά το κλέψιμο. Ορφανός. Πάει στο ενασμέναν. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Ορφανό. Για το 34-28. Χαλκιαδάκης. Κερδίζει το φάουλ από τον Τσατσάνη. Αυτό μάλιστα είναι και το τρίτο φάουλ του Τσατσάνη. Ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά τώρα από την πλευρά της ΑΜΟΚ. Βολές λοιπόν για τον Ιωάννου, ο οποίος θα ευστοχίσει για το 34-29. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Κακή η δεύτερη, παραμένει το 34-29. Κράψας. Ιωάννου έκλεισε και ο Καρατζάς. Τρίποντο από τον Τσατσάνη, το οποίο δεν βρίσκει στοχό. Κουτσουρίς, 1,5 λεπτό πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καρατζάς είναι εκεί για να του δώσει το screen, θα εκτελέσει από το screen ο Κουτσουρίς, δεν βρίσκει στόχο. Δεν μπορούσαν εδώ να πλησιάσουν κι άλλοι φιλοξενούμενοι, Ορφανός. Κλασικά ανεβάζει ταχύτητα και κερδίζει το φόλο από τον Ιωάννου, συμπληρωμένα ομαδικά και από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Στη γραμμή τώρα ο Ορφανός, σειρά την εκτελέσει δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. 35-29. Χαλκιαδάκης. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Γύρισε, εκτέλεσε ο Κουτσουρίς και το βάλε. 35-31. Ωραία κίνηση, αλλά ο γραμματικός δεν μπόρεσε να φέρει δύο πόντους για την ομάδα του. Βγήκε η άμυνα εδώ από το Σοκότο. Κουτσουρίς θα κατεβάσει. Κουτσουρίς. Ψάχνει να βρει τον διάδρομο, τρομερή assist. Θα γίνει τελικά assist από τον Καρατζά. 35-33 πλέον. Το παιχνίδι και πάλι στο δίποντο πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Ενώ έχουμε και time out τώρα για να σχεδιάσουν την επίθεσή τους οι κίτρινοι. Δεύτερο λεπτό ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Ορφανός φύγεται εκεί λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, αργά αργά κατευθύνει την επίθεση της ΑΜΟΚ. 12 λεπτά ακόμα για την επίθεση. Ράτσας, τσεκάρει τις επιλογές, θα αφήνει στον Τσολάκο.
Έχει 4 δευτερόλεπτα εκείνο θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μια σφαλιάρα στη μπάλα, δεν παίρνει το καλάθι, 5 δευτερόλεπτα. Ιωάννου πιέζεται, έχει γύρω του κίτρινες φανέλες, θα βρει ένα σκοτωμένο σουτ και το οποίο θα καταλήξει εντός καλαθιού. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 35-33. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Αρχή λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου. Μόλις δύο πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες, με την ΑΜΟΚ να προηγείται. Τώρα με 35-33. Σοβότο στην πρώτη επίθεση για την τρίτη περίοδο. Μπαλά ξανά στον Αγγέλο Γιαννόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει λίγο πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε. Δραματικός. Κρατάει. Γράψας είναι ψηλά για να τον πιέσει ο Γκόλιας. Κινήσεις από τον γραμματικό, αυτός θα πάρει. Πάσα καλή, αλλά είναι ακόμα καλύτερο το κόψιμο από τον Σοφιανόπουλο. Ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα στα αριστερά, θα εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει. Γραμματικός Γράψας, Τσατσάνης, Τελεπούρης και Τσολάκος στην πεντάδα της ΑΜΟΚ. Ενώ από την άλλη έχουμε Γκόλια, έχουμε Σοφιανόπουλο, Αγγελογιαννόπουλο, Καρατζά και Χαλκιαδάκη στους πέντε που ξεκινούν την τρίτη περίοδο για το Σοποτό. Καρατζάς, πιεσμένος. Θα στοχίσει. Δραματικός χάνει αντικανονικά όμως. Έχει γίνει φάουλο από τον Γκολιά. Γράψας. Οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Ο Λάκος βγαίνει ψηλά για να του δώσει το σκριν. Γκολιάς παραμένει όμως κολλημένος πάνω του. Κατσάνης κλείστηκε από τρεις, έχασε τελικά. Και συνέχεια θα γίνει και το φόλ για να σταματήσει ο εφημιδιασμός των φιλοξενούμενων. Πρωτομαδικό και για τους γηπεδούχους αυτό. Κουτσούρης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Καρατζά. Τσουρίς. Γελογιαννόπουλος όλο τον δρόμο μέχρι μέσα, 35 όλα. Δραματικός άφησε στον Γράψα. Ο Λάκος πήρε με τον Σοφιανόπουλο πάνω του. Δεν μπορεί να γυρίσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γκολιάς. Είναι δίπλα του στον Σοφιανόπουλο, ζητάει και ο Κουτσουρίς, η μπάλα θα καταλήξει στον Χαλκιαδάκη, τώρα θα πάει στον Κουτσουρί. Έχει δευτερόλεπτα για το Σοποτό. Κοιτάει το ρολόι ο Κουτσουρίς, θα πασάρει στην αδύνατη πλευρά, Χαλκιαδάκης για 3 στη λήξη του χρόνου, δεν έρχεται το καλάθι όμως. Δραματικός, πάει μόνος στη φάση, θα κερδίσει τελικά τις δύο βολές. Βέβαια και πώς αντιδράει, ήθελε να μπει το καλάθι. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Κουτσουρί. Δεύτερο ομαδικό για το Σοποτό. Άστοχη πρώτη βολή του γραμματικού, παραμένει το 35-35. Πάει στη δεύτερη. 36-35. Τσουρίς. Ωραία συνεργασία, πανέξυπνη ανάμεσα σε Κουτσουρί και Αγγελογιαννόπουλο. Τελευταίο σκόραρε για το 36-37. Για αυτή την ύπρο εδώ. Η άμυνα του ΑΜΟΚ, η οποία θα βρει άμεσα αντίδραση.
από τον Τσολάκο. 38-37. Κυλογιαννόπουλος. Κυλογιαννόπουλος για να εκτελέσει. Με το βάζει μαζί σαν η κίτρινη. Να τους αφήνει στον Ορφανό. Και το γραμματικός. Γράψας. Βρήκε ωραία τον Ορφανό, ο οποίος είχε πάρει θέση εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορούσε να τον κόψει. 40-37. Πολύ ωραία γύρισε εδώ η μπάλα στην επίθεση της ΑΜΟΚ, η οποία φτάνει πλέον στο συν 3. Γελογιαννόπουλος ζητάει απέναντι ο Κουτσούρης, τον βρήκε ο συμπαίκτης του. Προλαβαίνει την άμυνα του Τσολάκου, ενώ συνέχεια θα βρει το χέρι του Κελεπούρη, ο παίκτης ο Ποτό. Είναι και το τέταρτο φάουλ αυτό για τον Κουτσούρη, ο οποίος θα περάσει εκτός. Στην θέση του γρήγορα Ιωάννου. Φανός. Γραμματικός του δώσει ξανά γράψας. Κάνει την κίνηση ο Τσολάκος, αντικανονική άμυνα από τον Κόλια. Ένα σφύριγμα που φέρνει τις αντιδράσεις στην πλευρά των φιλοξενούμενων. Γράψα στην επαναφορά. Δέκα δευτερόλεπτα. Γράψας θα εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ. Γραμματικός όμως για να κρατήσει και πάλι την επίθεση την ΑΜΟΚ. Να στο πω το σουτ του Κελεπούρη. Κολιάς. Σοφιανόπουλος άφησε στον Χαλκιαδάκη. Και πάλι Κολιάς, 5 δευτερόλεπτα. Αναγκαστεί να εκτελέσει, δεν μπαίνει το καλάθι, 5-25 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Το σκορ του 40-37, συν 3 για τους κίτρινους. Δεν θα μεγαλώσει διαφορά από την προσπάθεια του Ορφανού. Ποιος φαίνεται να ζητάει φάουλ. Γολιάς, κατεβάζει για το Σοποτό. Τηλογιαννόπουλος δεν διστάζει να εκτελέσει. Μαζί ο γραμματικός, ακόμα μια ανεκμεταλλευτή επίθεση για το Σοποτό. Τοποθέσει εχνιδιασμού εδώ για τους κίτρινους, αλλά θα γίνει το λάθος. Κολιάς στον Ιωάννου. Κολιάς έχει χώρο. Δεν θα σημαδέψει σωστά όμως ούτε τώρα. Φανός. Τελεπούρης τσεκάρει έξω τους συμπαίκτες του. Επιλέγει να πάει ο ίδιος στη φάση και θα το βάλει υπό πίεση. 42-37. Αγιαδάκης. Κρατάει ο Χαλκιαδάκης στα 8 δευτερόλεπτα. Σοφιανόπουλος κίνησε από τον Κόλια, κρατάει ο Σοφιανόπουλος. Θα εκτελέσει και με τον αντίπαλό του μπροστά του. Του κάνει το χατήρι μπάλα. 42-40. Πολύ μεγάλο σουτ εδώ τον Σοφιανόπουλο. Φανός. Έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Κόλιας. Ακολουθεί από πίσω ο γραμματικός, θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό για την ΑΜΟΚ. Έχουν ακόμα δύο φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι σε αυτά τα 4 λεπτά που απομένουν στην τρίτη περίοδο. Από την άλλη, αν κάνει φάουλ το Σοποτό θα είναι βολές, καθώς έχουν 4 συμπληρωμένα μόλις. Ιωάννου. Αστοχή. Ορφανός. Πάλι φεύγει στην επίθεση. Θα βρει χώρο για να εκτελέσει για 2-44-40. Γρήγορα, γρήγορα χτύπησε εδώ ο Ορφανός. Για να πάει στο συν 4 την ομάδα του. Κολιάς. Πίνει έξω, είναι μόνο στο Χαλκιαδάκης. Ευκαιρία εδώ, αλλά την πέταξε στα σκουπίδια. Φανός. Κελεπούρης. Έγινε το φάουλ. Από τον Κόλια. Συμπληρωμένα 5 ομαδικά για το Σοποτόβολες. Για τον Κελεπούρη. Γράψα στα αφή στην θέση του τώρα στον Γρηγόριου.
2 στους 2 από τον Κελεπούρη, 46-40. 3 και 10 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Για 3 στο σούτ, αλλά εντελώς αστοχό το ήξερε ο Γιώργος Χριστιανόπουλος, που θα κατέληγε πολύ έξω στην προσπάθεια. Πανός. Για το πουθένα η πάση του Ορφανού. Τρέχουν ξανά στην επίθεση φιλοξενούμενοι. Αγγέλου Καρατζάς δυσχωρείται στην θέση του Σοφιανόπουλου. Βολιάς αναλαμβάνει να κατεβάσει. Κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι, συνεχίζει διαστοχή στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Ορφανός, πάει μόνος του, σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. 48-40. Και πάλι βρίσκουν τρόπο να ξεφύγουν στο σκορ. Η κίτρινη. Αν βάλει και την βολή ο Ορφανός, η διαφορά θα πάει στο σύν 9. Μέσα και η βολή, 49-40. Στο σύν 9 πλέον η αμόκ. Μελογιανόπουλος θα εκτελέσει, δεν μπαίνει το καλάθι, Καρατζάς δίνει τη μάχη, βγαίνει κερδισμένος. Και Μελογιανόπουλος από πιο κοντά τώρα θα το χάσει αυτό. Καρατζάς όμως είναι ξανά εκεί να μαζέψει ακόμα ένα σκουπίδι για να το εκμεταλλευτεί κιόλας. 49-42. Κελεπούρης. Ο Λάκος κράτησε παρά την παρέα μας του Καρατζά. Στο εδαφός ο παίκτης ο Ποτό, έχουμε επιθετικό φάουλ. Είναι για μια προσπάθεια να σκουπιστεί σε εκείνο το σημείο το παρκέ. Τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Κιαδάκης πιέσει ψηλά τον γραμματικό, βγαίνει και ο Ορφανός τώρα πάνω του. Ο Κιαδάκης μισμάτσε εκεί για τον Καρατζά. Κόντρα σε τρεις αντιφάλους κατάφερε με τις προσποιήσεις του να βρει χώρο ο Καρατζάς για το 49-44. Με το δεξί χέρι εδώ ο Κελεπούρης, 51-44. Κιαδάκης. Πέρασε. Άφησε και ωραία στον Καρατζά. Με κατάλεπτη αυτή η ευκαιρία τώρα από τον ψηλό των φιλοξενούμενων. Κελεπούρης από την άλλη θα πάει όλο τον δρόμο μόνος του. Δεν μπορεί να εκτελέσει. Ορφανός είναι εκεί, θα σκοράρει. 53-44 και μία παρατήρηση στον πάγκο των φιλοξενούμενων για κάποιες φωνές που υπάρχουν για τις τελευταίες φάσεις. Μουσική 52,9 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κολιάς. Καρατζάς θέλει να αποστάρει. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ τον Τσολάκο. Στη γραμμή ο Καρατζάς. Και η πρώτη βολή, παραμένει το 53-44. Θα βάλει τη δεύτερη, 53-45.
35 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Ο Πανός, τον Κράτσο, παρατεταμένα εκεί ο Καρατζάς, γιατί έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Ορφανός, αστοχή στην πρώτη βολή. Πάει στη δεύτερη, 54-45, και η κατοχή υπερθυμίζω παραμένει στους κίτρινους. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΜΟΚ, 30 για το τέλος της περίοδου. Ορφανός πάει μόνος του, θα σκοράρει. 56-45. Στο συν 11 πλέον η ΑΜΟΚ, 15 δευτερόλεπτα όλα για το Σοφωτό. Ζητάνε να μην γίνει φάλο από τον πάγκο των γηπεδούχων. Καρατζάς αστοχή από το ύψο της βολής. Μια μακρινή πάσα για τον Γρηγορίου. Ένα εκμετάλλευτη όμως, η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Και έτσι τώρα οι γηπεδούχοι αφήνουν 5,5 δευτερόλεπτα για τους αντίπαλους τους. Στην επαναφορά ο Γκόλιας, η Ρόχα Κιαδάκη στα 4 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει να εκτελέσει, αλλοιωθεί όμως η προσπάθεια των Τσολάκο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον φιλό των γηπεδούχων και ολοκληρώνεται έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 56-45. Ξεκίνημα και του τέταρτου δεκαλέπτου, 56-45 το σκορ. Η ΑΜΟΚ κατάφερε να ξεφύγει στα τελειώματα της τρίτης περίοδου στο συν 11. Και από εκεί ξεκινάει και την τέταρτη περίοδο. Σοποτό από την άλλη καλείται να βγάλει αντίδραση στην τέταρτη περίοδο, αν θέλει να πάρει κάτι καλό από το σημερινό παιχνίδι. Πάω πάνω στον Φάνο τώρα από τον Αγγέλο Γιαννόπουλο. Φανός Γρηγορίου, έχουμε φάλο τον Γκόλια. Δεύτερο γρήγορα από το Σοποτό. Τέταρτο φάλο και για τον Γκόλια επίσης. Φανός άφησε έξω στον Γρηγορίου. Μια δύσκολη προσπάθεια των Γρηγορίου, η οποία δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού. Θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Αγγέλο Γιαννόπουλο. Κουτσουρίς. Τέταρτο φάουλ και για τον Γρηγορίου επίσης. Και πάλι Κουτσουρίς. Φύγει έξω. Είναι μόνος του ο Σοφιανόπουλος. Δεν θα εκμεταλλευτεί όμως αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Φανός. Αλλάζει κατεύθυνση. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Νέο φάουλ τρίτο από τον Καρατζά αυτή τη φορά. Στη γραμμή τώρα ο Ορφανός. Έχει διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έτοιμος για την πρώτη ο Ορφανός. Στοχή 57-45. Στο συν 13 πλέον. Στο συν 12 με συγχωρείτε. Η διαφορά μπορεί να γίνει και συν 13 αν εστοχίσει και στην δεύτερη ο Ορφανός. Θα τη χάσει όμως, παραμένει το συν 12, παραμένει όμως και η ΑΜΟΚ στην επίθεση. Φανός θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Σύγκρουση δύο παιχτών. Το φάουλ έχει γίνει από τον Κελεπούρη.
Σουρίση στον Σοφιανόπουλο, ωραία προσπίση. Θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο, θα στοχίσει όμως. Δραματικός. Είναι έξω. Προφανώς δεν το παίρνει κάποιος το σουτ, ούτε ο Γρηγοριού θα το κάνει τώρα. Δραματικός στον Τσολάκο. Προστάρει εκείνος που θυσιάζει. Άφησε έξω, Γρηγοριού για τρεις υπό την πίεση του Αγγελογιαννόπουλου, δεν βρήκε στόχο. Τουρίς. Αγγελογιαννόπουλος. Μαρκαρίστηκε από τον Κελεπούρη, ο οποίος έφαγε την προσπίση, φάγανε και το τρίποντο οι γηπεδούχοι, 57-48. Σε μονοψήφιο και πάλι διαφορά. Δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Ορφανό, ο οποίος νομίζω πήγε περισσότερο για το φάουλ, παρά για το καλάθι. Τουρίς πιέζεται, θα περάσουν το κέντρο όμως οι φιλοξενούμενοι. Καρατζάς κάνει βήματα. Ελεπούρης. Καστά για τον γραμματικό, ο οποίος θα κοπεί κανονικά, σύμφωνα με τους διαιτητές. Σοφιανόπουλο στον Σοφιανόπουλο, που Τσουρίς ανενόχλητο θα εκτελέσει. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Φανός περνάει ωραία και αφήνει στον Τσολάκο. Είναι σαν σηκωθεί, δεν μπορεί όμως να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τσουρίς. Ο Καρατζάς σε καρετικές κινήσεις, άφησε έξω. Σοφιανόπουλος ακόμα ένα τρίποδο το σοποτό, αλλά η ίδια κατάληξη. Δραματικός, πέρασε. Ορφανός θα το πάρει και το βάζει. 60-48. Ό,τι δεν μπορούν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι στη δίκη τους επίθεση, το έκανε τώρα ο Ορφανός. Και στέλνει πλέον την ομάδα του και πάλι στο σύν 12. 6 και 10 να απομένουν ακόμα στην αναμέτρηση. Καρατζάς. Προσποιείται, δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει. Γιαννόπουλος, ωραία περιστροφή. Δεν έρχεται το καλάθι, μάζεψε και ο Γρηγορίου. 3 εναντίον 1. Μόνο στο Κουτσούρης πίσω. Δεν μπορεί να σταματήσει τον Ορφανό, ο οποίος ξανά ο ίδιος θα γράψει το 62-48. Όλα τα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο έχουν έρθει διαχειρός Ορφανού για την ΑΜΟΚ. Καρατζάς δεν μπορεί να βάλει τέλος το μικρό σερί. Κελεπούρης. Ορφανός του έδωσε χώρο το σοποτό. Αυτή τη φορά όμως δεν μπόρεσε να τους τιμωρήσει. Κουτσούρης πάει μόνος του. Δεν θα σκοράρει, θα κερδίσει το φάουλ. Πάμε σε διακοπή τώρα για time out. Στη γραμμή τώρα ο Κουτσούρης για το σοποτό, το οποίο έχει βλέπει πλέον την ΑΜΟΚ να έχει ξεφύγει στο συν 14. 62-48 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας, 5 και 11 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας. Ο Κουτσούρης θα ξεχάσει και τις δύο. Δεν αλλάξει κάτι στο σκορ. Ορφανός. Βαρκιώτης, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά σήμερα στο μάτς, να πάρει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Τρίποντο του γραμματικού, 65-48. Και τα πράγματα πλέον γίνονται ακόμα πιο εύκολα για την ΑΜΟΚ. Από την άλλη αδειάζει η κλεψίδρα για το σοποτό που φαίνεται να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση. Μετράει κανονικά το καλάθι εδώ από τον Γκόλια.
65-50. Βάζει και την βολή 65-51. Πανός. Φέγεται, αφήνει στον Κελεπούρη. Βάζει στη γωνία, Βαρκιώτης θα το πάρει. Και το βάζει. Με την πρώτη προσπάθεια βρίσκει στόχο. 68-51. Ανάποδο lay up, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Φανός πέρασε. Διασχίζει όλο το γήπεδο. Αβαρκιώτης το βάλε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Κιανόπουλος. Τελευταίο τετράλεπτο στο μάτς. Κιλογιανόπουλος άφησε ωραία στον Σοφιανόπουλο, δεν μπορεί να το σκοράρει αυτός. Βαρκιώτης μαζεύει και καθαρίζει το rebound, το γραμματικός παίρνει. 4 εναντίον 3 μπροστά, γραμματικός ανενόχλητος θα σκοράρει, 70-51. Το σκορ ξεφεύγει σιγά σιγά. Και η ΑΜΟΚ φτάνει όλο και πιο κοντά στην νίκη της, η οποία θα είναι η πέμπτη στην σεζόν. Θα πάνε στο 5-1, ενώ από την άλλη το σποτό φαίνεται πως δεν θα γλιτώσει την τρίτη ήττα του. Ο Φανός θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι, 72-51. Χειροκρότηματα από την πλευρά της ΑΜΟΚ και πως να μην χειροκροτάνε οι κίτρινοι, καθώς φαίνεται πως πλέον έχουν καθαρίσει τη δουλειά τους, έχουν βγάλει την υποχρέωσή τους στη σημερινή με τα 3 και 17 που απομένουν ακόμα να μοιάζουν διαδικαστικά. Σκοράρει τώρα εδώ ο Γκόλιας, 72-53. Κέρδισε για το φάουλ. Εύστοχος ο Γρηγορίου, 75-54 πλέον. Στο ΣΥΜ 21 παρακαλώ η ΑΜΟΚ, 2 και 33 ακόμα για το τέλος. Λογιανόπουλος στον Κουτσουρί. Περνάει εκείνος, αν είναι κοντά θα κερδίσει το φάουλ από τον Κελεπούρη. Έξω η πρώτη βολή. Κουτσουρίς θα βάλει την δεύτερη. 75-55. Κάνε βήματα. Εδώ ο Κελεπούρης. 2-16 ακόμα. Γκόλιας. Κιανόπουλος θα δεχτεί το στόπ. Φανός, καυτή πάσα η οποία πέρασε για τον Γρηγορίου. Θα στοχίσει και στο lay-up από πίσω με δύναμη ο Κελεπούρης. 97-55. Κουτουρίς. Ακόμα ένα για την ΑΜΟΚ. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, υπενθυμίζω.
γραμμή και πάλι ο Κουτσουρίς. Έχω στην πρώτη, 77-56. Τα 57 τώρα. Ένα και 40 ακόμα. Τελεπούρης. Κάτσε. Γυρίζει με το δεξί, δεν θα σκοράρει. Βολιάς. Τι και πήρε. Το Κουτσοβλού. Ποιος θα στέχει όμως την προσπάθειά του, ευκαιρία τώρα για τους κίτρινους να πετύχουν ένα καλά, θα το κάνουμε το Κελεπούρη. 79-57. Κουζουγλου, γκολιά στα αριστερά, μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό. Αστοχο τρίποντο, μαζίψε ο Κελεπούρης, τελευταίες στιγμές λοιπόν στην αναμέτρηση. Με τους κίτρινους να φτάνουν στην επικράτηση, ορφανώς θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 82-57. Τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο για την ΑΜΟΚ, η οποία εκτόξευσε την διαφορά, καθάρισε το παιχνίδι και πλέον θα φτάσει στο 4-2. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι θα πέσουν στο 4-3 και θα δώσουν το τελευταίο σέρι των δύο νικών που είχαν τις τελευταίες αγωνιστικές. Ορφανώς δεν μπορεί να σκοράρει και πάλι. Βαρκιώτης και αυτός άστοχος και νέα προσπάθεια. Θα σκοράρει ο Κελεπούρης, 84-57. Και αυτό νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ. Δεν υπάρχει διάθεση για κάτι άλλο. Την άλλη λοιπόν νίκη για την ΟΑΜΟΚ, η οποία θα επικρατήσει με 84-57 επί του Σοποτού.